Θεία του Σταυρού σου πολίτευμα. Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ιεράπετρα τα εγγένεια της Agroexpo 2019, μιας αγροτικής έκθεσης που αποτελεί γιορτή για την περιοχή και για τρίτη φορά φαίνεται ότι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάει καλύτερα, αν σκεφτούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια έχει τριπλασιάσει τη δυναμική της. Ξεκινήσαμε με 27 περίπτερα, σήμερα έχουμε πάνω από 90 περίπτερα. Η έκθεση πάει πάρα πολύ καλά, είμαστε ευχαριστημένοι και πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Φέτος η έκθεση είναι πιο επιτυχημένη από ποτέ, τόνισαν οι διοργανωτές, μεταξύ των οποίων το Επιμελητήριο Λεσιθίου, με στόχο μέσα από την έκθεση να καλλιεργηθεί ένας άλλος αέρας στην περιοχή, με επιχειρήσεις που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να δείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να γνωρίσουν και να γνωριστούν με τον κόσμο της περιοχής. Και βέβαια βοηθάνε πάρα πολύ και οι γεωπόνοι όλοι και η έκθεση εδώ. Μαθαίνουμε, παίρνουμε προγράμματα, παίρνουμε προσπέκτους, διαβάζουμε. Και ενημερωνόμαστε, φέρνουν διάφορα υβρίδια τα οποία είναι πολύ κατάλληλα για την περιοχή μας, από ό,τι έχω κάνει τη βόλτα μου στην έκθεση, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι μόνο ότι βοηθάνε τους επαγγελματίες και τον καταναλωτή, είναι μια επιτυχημένη έκθεση και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγαλύτερη διάσταση και εγώ ελπιστώ ότι θα μπορούσε να γίνει παγκρίτια και όχι μόνο. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Ιεραπίτηνης και Σιτίας, παρουσία πολιτικών και φορέων του τόπου. Το τετραήμερο της Agroexpo συνεχίζεται σήμερα, αύριο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, ενώ οι ώρες επισκέψεων είναι από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βοηθάνε πάρα πολύ και χθες και όλα τα γεγονότα, όπως τα αθλητικά γεγονότα, τον κλάδο, γιατί γεμίζουν τα καταστήματα, ο κόσμος έρχεται, βγαίνει έξω από τα σπίτια του.